Κυρίοι και κυρίες βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων παροτρύνει τα κράτη-μέλη να οργανώσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής των αλλιευτικών δραστηριοτήτων για να πετύχουν μάλιστα την οργάνωση αυτού του συστήματος. Προτείνει Α. την ενίσχυση των λιμενικών αρχών των κρατών μελών με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Β. Την απόκτηση ταχύπλων σκαφών με σκοπό τον συχνότερο και πιο ευνηδιαστικό έλεγχο της θαλάσσιας περιοχής εντός της επικράτειάς τους. Ζητεί παράλληλα τη συνεργασία των κρατών μελών, ώστε α. να πραγματοποιούνται συνεχείς και ευνηδιαστικοί έλεγχοι σε εισαγόμενα και εξαγόμενα αλλιευτικά προϊόντα προς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την νομιμότητά τους. Β. Την απαγόρευση της εκφόρτωσης ή και της μεταφόρτωσης αποδεδειγμένως παράνομων αλλιευμάτων σε οποιονδήποτε λιμένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γ. Καθώς και τον καθορισμό συγκεκριμένων σημείων για τη διακίνηση αλλιευτικών προϊόντων. 3. Ζητεί από τα κράτη-μέλη να αυστηροποιήσουν το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την έκδοση αλλίας αλλιευτικών σκαφών, προτείνοντας να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοσή της ο πλήρης εξοπλισμός των εν λόγω σκαφών με την κατάλληλη τεχνολογία ελέγχου, ώστε να επιτυγχάνεται η προαναφερθήσα παρακολούθηση της αλλιευτικής δραστηριότητας, καθώς και ο συνεχής εξυγχρονισμός αυτής να αποτελεί προαπαιτούμενο για την διατήρηση της ανωτέρως άδειας. 4. Υπογραμμίζει την ανάγκη εισβολής αυστηρότερων ποινών σε δρόντες που επιδίδονται στην παράνομη, λαθρέα και άναρχη αλληλεία, οι οποίες θα καθορίζονται ανάλογα με την ποσότητα των παρανόμων αλλιευθέντων προϊόντων, τη μέθοδο αλλίευσής τους, τη χρηματική τους αξία και τη συχνότητα πραγματοποίησης παράνομης, λαθρέας και άναρχης αλληλείας από τους ελόγω δρόντες. Οι ποινές αυτές θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Α. υψηλά χρηματικά πρόστιμα. Β. κατάσχεση αλλιευτικού εξοπλισμού και αλλιευτικών σκαφών. Γ. οριστική αφαίρεση άδειας αλλιείας. 5. Παροτρύνει τα κράτη-μέλη να θεσπίσουν ένα σύστημα δήλωσης το οποίο θα πλαισιώνει την καταγραφή των προμηθευτών αλλιευτικών προϊόντων, ώστε οι έμποροι ελληνικής πώλησης αλλιευμάτων να είναι σε θέση να προμηθεύονται τα εμπορεύματά τους, λαμβάνοντας πιστοποιητικά προέλευσης χρόνου και μεθόδων αλλίας γι' αυτό. Έκτον, στο πνεύμα της ανωτέρω πρότασης, παροτρύνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να επιβάλλουν κυρώσεις και πρόστιμα στους εμπόρους λιανικής που προμηθεύονται αλλιευτικά προϊόντα χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά, ενισχύοντας έτσι τη δραστηριότητα της παράνομης, λαθρέας και άναρχης αλλίας. 7. Παροτρύνει για τις τρίτες εκείνες χώρες που ανέχονται την υλοποίηση παράνομων αλλιευτικών δραστηριοτήτων και δεν έχουν ακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα συμμόρφωσης, όπως ορίζεται από τους κανονισμούς 1005/2008 και 1010/2009, να προβλέπονται κυρώσεις σε ευρύ φάσμα εμπορικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των αλλιευτικών, καθώς και επιβολή ή αύξηση δασμών για τα προϊόντα τους. 8. Προτείνει στα κράτη-μέλη να συνεργαστούν τόσο μεταξύ τους, όσο και με άλλους κρατικούς φορείς, όπως μη κυβερνητικούς οργανισμούς, ώστε να επιτύχουν τη δραστηριότητα, ενώ παράλληλα ζητεί από τα κράτη-μέλη να προβαίνουν τακτικά στην ανταλλαγή και κοινοποίηση των εν λόγω στοιχείων μέσα από διαδικασίες πλήρους διαφάνειας. 9. Συνιστά την οργάνωση ενημερωτικών εκστρατιών για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση τόσο των αλλιέων όσο και των καταναλωτών σχετικά με όρους και ζητήματα που αφορούν την παράνομη, λαθρέα και άναρχη αλλιεία και τις συνέπειές της στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, καθώς και για την ενημέρωση των πολιτών ως προς τους τρόπους δράσης τους, σε περίπτωση που υποπέσουν στην αντίληψή τους σχετικές δραστηριότητες μέσω Α. διαφημίσεων που θα προβάλλουν σχετικά στοιχεία, Β. δημιουργία ιστοσελίδων που θα παρέχουν άμεση πρόσβαση στη σχετική νομοθεσία, Γ. διοργάνωση ημερίδων και ομιλιών σχετικά με το ζήτημα.
10. Υποστηρίζει τη συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων στο εσωτερικό των κρατών μελών, ώστε να εισαχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα του καθενός ο προβληματισμός σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα γενικότερα, καθώς και την παράνομη, λαθρέα και ανερχιαλία ειδικότερα, με σκοπό τη διαμόρφωση ή και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης. Ευχαριστώ. Τα ονόματά σας δεν μας είπατε πριν το χειροκρότημα. Μιχαήλ Κωνσταντίνα. Μπαράκου Ήρυδα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα τώρα να καλέσω έναν ευρωβουλευτή από την Επιτροπή που εισηγείται το ψήφισμα να προσέλθει στο βήμα για να παρουσιάσει την ομιλία για την υπεράσπιση του ψηφίσματος μέσα σε 3 λεπτά. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, σεβαστό Προεδρείο, αγαπητοί σύνεδροι των Επιτροπών, αξιότιμοι καθηγητές και επισκέπτες, κυρίες και κύριοι. Ονομάζομαι Παπαγγελή Δήμητρα και με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στη φετινή προσομοίωση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, όπου εκπροσωπούμε την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων. Κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός πως στις μέρες μας ένα από τα βασικότερα προβλήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι το περιβαλλοντικό ζήτημα. Ο πλανήτης μας απειλείται σε πολύ μεγάλο βαθμό και από πλήθος παραγόντων. Στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει έναν από αυτούς, η Επιτροπή μας, λαμβάνοντας υπόψη τους ήδη θεσπισμένους νόμους και την ύπαρξη κοινής αλλιευτικής πολιτικής που της επιτρέπει να επιβάλλει μέτρα σε όλα τα κράτη-μέλη, κατέληξε σε ένα πλήθος προτάσεων για τον περιορισμό της παράνομης, λαθρέας και αναρχισαλίας, γνωστή και ως πλαλία. Κατά τη σύνταξη του ψηφίσματός μας, μεριμνήσαμε για τον έλεγχο με σκοπό την πρόληψη της παράνομης δραστηριότητας και τον εντοπισμό της, για τις κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε παραβάτες ώστε να αφαιρεθούν τα κίνητρά τους, αλλά και για την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών που συχνά χαρακτηρίζονται από άγνοια πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Η ενσωμάτωση και των τριών αξώνων είναι αυτή κυρίως που μας καθιστά πεπισμένους πως η εφαρμογή των προτάσεών μας θα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όσον αφορά την αντιμετώπιση της παράνομης, λαθρέας και αναρχισαλίας. Όσον αφορά τον έλεγχο, προτείνουμε αρχικά την κατοχή εξοπλισμού παρακολούθησης ως απαραίτητη προϋπόθεση έκδοσης άδειας. Ο λόγος είναι πως έτσι θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου σκαφών και επεξεργασίας των δεδομένων από σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα, μία μέθοδος ιδιαίτερα αξιόπιστη. Παράλληλα, γνωρίζοντας πως τα λιμεναρχεία φέρουν μεγάλο μέρος της ευθύνης για την πραγματοποίηση των ελέγχων, συνιστούμε την ενίσχυσή τους με κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό, αλλά και ταχύπλοα σκάφη ώστε να είναι ευνηδιαστικοί έλεγχοι. Άλλωστε, μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι έλεγχοι θα έχουν ουσία, διότι σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω
έναν Ευρωβουλευτή για την ομιλία αντίκρουση του ψηφίσματος από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Δύο Φύλων. Παρακαλώ να προσέλθει στο βήμα. Έχετε στη διάθεσή σας 3 λεπτά. Ανδρέα Διάνα. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμο Προεδρείο, καθηγητές και επισκέπτες. Σε ένα τόσο κρίσιμο και επίγον ζήτημα όπως το θέμα της παράνομης διαχείρισης αλίας, το οποίο αφορά άμεσα τους παγκόσμιους θαλάσσιους σπόρους, κρίνεται αναγκαίο να διερευνήσουμε τα απαραίτητα μέτρα που συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση του οδυνηρού αυτού φαινομένου. Αναλογιζόμενη τη σημασία του επικείμενου ζητήματος και το αντίκτυπο που αυτό επιφέρει γενικότερα στον πλανήτη και ειδικότερα στους παγκόσμιους θαλάσσιους σπόρους, κρίνεται άμεσα αναγκαίο να προβούμε στη διερεύνηση και τον ακριβή εντοπισμό των κατάλληλων μέτρων για την έγκυρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος, αποσκοπώντας στην οριστική επίλυσή του, προτού οδηγήσει σε μη ανατρεπόμενα αποτελέσματα. Ωστόσο, αναφερόμενοι στο μείζον θέμα της Επιτροπής σας και συγκεκριμένα στην εγκαθίδρυση ενός εξυγχρονισμένου συστήματος καταγραφής και αλλιευτικού ελέγχου, οφείλουμε να αναρωτηθούμε σχετικά με την προέλευση της ανάλογης επιχορήγησης που θα υποστηρίξει τις ριζικές αυτές μεταρρυθμίσεις. Συγχρόνως, πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι είτε ανύπαρκτοι, είτε εμπλέκονται εκ των υστέρων και αποκλειστικά σε περιπτώσεις υποκλοπής κονδυλίων. Όσον αφορά το τρίτο προτινόμενο μέτρο που έχετε εισηγηθεί, στο οποίο επιζητάτε μεταρρυθμίσεις του αντίστοιχου θεσμικού πλαισίου που αφορά την έκδοση άδειας αλλιευτικών σκαφών, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι νομικά δεσμευτικές πράξεις ενώσεων όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δύναται να προβλέψουν την εναρμόνιση του νομικού πλαισίου κρατών μελών, τακτική που κρίνεται αδύνατη αλλά και νομικά παράνομη. Με την πρόθεση να καθοδηγήσουμε την αξιότιμη Επιτροπή στην οριστική αντιμετώπιση του ζητημένου, αποδεικνύεται επιτακτική ανάγκη η θεσμοθέτηση ορισμένων ελεγκτικών μηχανισμών, οι οποίοι θα έχουν ως κύριο μέλημά τους την εξασφάλιση της ανάλογης αξιοποίησης των χορηγούμενων κονδυλίων, αλλά και τη συστηματική παρακολούθηση των αλλιευτικών σκαφών. Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, λοιπόν, πιστεύουμε ακράδαντα ότι το ζητούμενο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν κατάφερε να επιτύχει μέσω των προτάσεών της η Επιτροπή, γεγονός που θα έπρεπε να οθήσει όλους μας στην καταψήφιση των δεδομένων προτάσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αφού ολοκληρώσαμε με την ομιλία αντίκρουσης του ψηφίσματος, περνάμε στις ερωτήσεις. Αυτό που θα ήθελα να διευκρινίσω είναι ότι δεχόμαστε 2 ερωτήσεις για κάθε ψήφισμα. Θα πρέπει οι ερωτήσεις να αναγνώσκονται η μία μετά την άλλη και στο τέλος συνολικά θα δίνεται η απάντηση στον ομιλητή που θα καλείται στο βήμα. Υπάρχει κάποια επιτροπή που επιθυμεί να προβεί σε ερώτηση? Παρακαλώ, σηκώστε τα... Ωραία. Βλέπω 1, 2, 3, 4, 5. Θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας και Ανάπτυξης. Από εκεί που είστε, δυνατά και καθαρά το όνομά σας. Υπάρχει μικρόφωνο. Μισό λεπτάκι, υπάρχει μικρόφωνο. Το όνομά σας και την ερώτηση. Μισό λεπτό, δεν ακούγεστε. Δήμητρα Κουτσογεώργου. Στο ψήφισμα αναφέρεται στην πρόταση 1 ενίσχυση των λιμενικών αρχών με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, η απόκτηση ταχύπλων σκαφών και ο εξοπλισμός με τεχνολογία ελέγχου. Ωστόσο, το μέτρο αυτό επιβάλλει τα κράτη-μέλη να υποβληθούν σε αυξημένες δαπάνες, τόσο για την προμήθεια και συντήρησή τους, όσο για την πρόσληψη και απασχόληση του προσωπικού. Τι προτείνετε σχετικά με την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος για κράτη-μέλη με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες και ιδίως από αυτά που έχουν αυξημένο μήκος ακτογραμμών, όπως οι μεσογειακές χώρες? Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα επίσης να καλέσω την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Ονομάζομαι Άννα Μακρίδου και εκπροσωπώ την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Ιστορικών Υποθέσεων.
Στην πρόταση 9 του ψηφίσματός σας αναφέρεστε στην οργάνωση ενημερωτικών εκστρατιών μέσω διαφημίσεων, ιστοσελίδων και ημερίδων. Δεν νομίζετε πως είναι ανάγκη να διευκρινιστεί ο φορέας οργάνωση των παραπάνω, καθώς και η πηγή κονδυλίων για την υλοποίησή τους. Μία τέτοια δαπάνη δεν θα λειτουργούσε ανασταλτικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στα κράτη-μέλη ευθυνής. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε. Τώρα θα παρακαλούσα την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων να απαντήσει στις ερωτήσεις. Παρακαλώ να προσέλθει ο μιλητής. Θα πρέπει εκεί μπροστά, εγώ πάω εκεί μπροστά. Για να βλέπουμε ποιος θα είναι. Γεια σας. Ονομάζομαι Ντεγκούδης Πασχάλης και εκπροσωπώ την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων. Αγαπητό Προεδρείο, εξώτιμη κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί ευρωβουλευτές, καθηγητές και επισκέπτες. Θα ήθελα να απαντήσω στις ερωτήσεις τις οποίες τέθηκαν, αρχικά σχετικά με την πρώτη ερώτηση, όσον αφορά την ενίσχυση των συστημάτων παρακολούθησης και γενικότερα των λιμενικών αρχών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξοπλισμούς προσωπικό, σχετικά με τα χρήματα τα οποία αναγκαζόμαστε να δώσουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ και το ψήφισμά μας δεν ανάγκασε στα κράτη-μέλη να επιβάλλουν, να δώσουν χρήματα και συγκεκριμένα να χρηματοδοτήσουν τέτοιου είδους προσπάθειες. Αντιθέτως, εμείς προτείνουμε τα κράτη-μέλη με γενικότερες προσπάθειες να χρηματοδοτήσουν τους λιμένες και τα λιμενικά σώματα για να μπορέσουν οι ίδιοι να προσλάβουν το κατάλληλο προσωπικό εξειδικευμένο που θα μπορέσει να βοηθήσει τους ίδιους υπάρχοντες ανθρώπους να μπορέσουν να κάνουν επιθεωρήσεις στους λιμένες και στα σκάφη, τα οποία αυτή την περίοδο και καθ' όλη τη διάρκεια των ετών χρησιμοποιούν παράνομες μεθόδους καταστρέφοντας το περιβάλλον, καθώς και για τη χρηματοδότηση τεχνολογιών, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για να μπορέσουμε να ελέγχουμε αυτό το φαινόμενο. Όσον αφορά για τη δεύτερη ερώτηση, που έχει να κάνει με τις ενημερώσεις των ανθρώπων γενικότερα στην κοινωνία. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ δεν αναγκάζει τα κράτη-μέλη. Απλά προτείνει τρόπους αντιμετώπισης με τους οποίους θα μπορέσει να μικρύνει το φαινόμενο και να προστατέψουμε το περιβάλλον. Είναι σαφές ότι τα χρήματα συχνά δεν είναι επαρκή, αλλά είμαι σίγουρος και είμαστε όλοι σίγουροι ότι για αυτό το φαινόμενο, για την προστασία του περιβάλλοντος μας, θα βρεθεί ένας τρόπος για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τους ανθρώπους για όλα αυτά. Ιδιαίτερα, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και όλες οι διαφημιστικές εταιρείες συχνά επιδοτούνται όχι μόνο από τα κράτη, αλλά και την Ευρώπη και επίσης από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις για να μπορέσουν να προάγουν όλα τα στοιχεία για να ενημερώσουν τους ανθρώπους για όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, να ευαισθητοποιηθούν και να μπορέσουν να λύσουν το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Πριν προχωρήσουμε στην ψήφιση του όλου ψηφίσματος, θα θέλαμε να καλέσουμε έναν ευρωβουλευτή από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων να προβεί στην ομιλία σύνοψης της όλης συζήτησης που πραγματοποιήθηκε μέσα σε 4 λεπτά. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμο Προεδρείο, αγαπητοί σύνεδροι,
καθηγητές και επισκέπτες. Με αφορμή τη σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, μου δίνεται η δυνατότητα να αναφερθώ σε ένα από τους σοβαρότερους κινδύνους που, σε ένα από τους σοβαρότερους κινδύνους για τους παγκόσμιους θαλάσσιους σπόρους, ο οποίος είναι η παράνομη αλεία. Καταρχάς, ως εκπρόσωπος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, σας ευχαριστώ θερμά για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον με το οποίο προσεγγίζετε το ψήφισμά μας, καθώς και την αποτελεσματική συζήτηση που μας έδωσε τη δυνατότητα να αποδείξουμε την ολοκληρωμένη ωφέλεια του ψηφίσματός μας. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αντιληφθήκαμε ότι οι ενστάσεις των άλλων επιτροπών σχετικά με το ψήφισμά μας είναι αρκετά σημαντικές. Όμως, όσον αφορά τον εξχρονισμό του συστήματος ελέγχου αλείας, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν είναι εκ των υστέρων, δεν είναι μόνο εκ των υστέρων χρήσιμο, αλλά πάνω απ' όλα θα μπορέσουμε να εξαλείψουμε το φαινόμενο αυτό, γιατί θα υπάρχει συστηματικότερος και αποτελεσματικότερος έλεγχος. Επίσης, οι ελεκτικοί μηχανισμοί κρίνονται απαραίτητοι, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε με μεγάλη ευκολία τα σκάφη που αποδίδονται σε παράνομη αλεία, με αποτέλεσμα να έχει μεγάλες επιπτώσεις τόσο στο θαλάσσιο περιβάλλον, όσο και στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι, θεωρώ απαραίτητο ότι ο εξχρονισμός μέσω διαφόρων τεχνολογικών μέσων θα συντελέσει ένα σημαντικό παράγοντα για την εξάλληψη αυτής της μάστιγας. Εντός των άλλων, καταφέραμε την αποτροπή ψαράδων που αλλιεύουν με παράνομο ή με αθέμητο τρόπο, επιβάλλοντας κυρώσεις, τονίζοντας την ανάγκη επιβολής αυστηρότητων ποινών σε δρόντες που επιδίδονται σε παράνομη, λαθρέα και άναρχη αλεία που θα καθορίζονται. Ανάλογα με την ποσότητα των παράνομων αλλιευθέντων προϊόντων, καθώς και από τη μέθοδο αλλίευσής τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ποινών αποτελούν τα υψηλά χρηματικά ποσά, η κατάσχεση του παράνομου αλλιευτικού εξοπλισμού, καθώς και οριστική αφαίρεση αδειών. Μπορούμε να επιτύχουμε την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω διαφόρων μέσων ενημέρωσης, όπως μέσα μαζικής ενημέρωσης στο διαδίκτυο ή με διαφημίσεις, ώστε να δραστηριοποιηθούν και να οργανώσουν εκστρατείες για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Τέλος, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, προτείνουμε το εντοπισμό και την καταγραφή των σκαφών που καταφεύγουν σε παράνομη αλεία μέσω καινοτόμων τεχνολογικών μεθόδων, όπως σύγχρονα ραντάρ, δορυφόροι και τεχνολογία επόμενης γενιάς. Συνεπώς, θα καταφέρουμε να εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμο Πρεδρείο, αγαπητοί σύνεδροι, από όσοι δεν αναφέρθηκαν, θεωρώ ότι η πρότασή μας περιλαμβάνει καινοτόμα μέτρα, τα οποία μπορεί να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της λαθραλίας. Ωστόσο, καλούμε να είστε αρρωγοί στις προτάσεις, στην υλοποίηση των προτάσεών μας και να τις υπερψηφίσετε. Εξάλλου, οι ρηξικέλευτες απόψεις νεανικών και φερέλπιδων μυαλών σε αγαστή συνεργασία μπορεί να δημιουργήσουν ισχυρό ανάγχωμα στη λαθραλία. Σας παρακαλώ, ολοκληρώστε. Και αυτό το ανάγχωμα πρέπει να οικοδομηθεί τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Το όνομά σας, παρακαλώ. Είμαι από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων και ονομάζομαι Θάνος Κύρκος.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το σημείο σας ανακοινώνουμε πως ξεκινάει η διαδικασία ψήφισης του τελικού ψηφίσματος που κατατέθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων. Απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας να αποχωρήσει κάποιος από την αίθουσα καθώς και να εισέλθει κάποιος. Καλούνται οι επικεφαλείς των επιτροπών να συγκεντρώσουν τις ψήφους υπέρ, κατά, αποχή για το συγκεκριμένο τελικό ψήφισμα μέσα σε 3 λεπτά. Όσο γίνεται, παρακαλώ πιο ήσυχα, γιατί είμαστε πολλά άτομα και θέλουμε να αποφύγουμε τα προβλήματα. Όποια επιτροπή είναι έτοιμη, απλά σηκώνει το πλακάτ. Έχετε ένα λεπτό για την καταμέτρηση. Παρακαλώ, συντομεύετε στην ψηφοφορία. Βλέπω έτοιμες 6 επιτροπές, αναμένουμε άλλες 2, 7, άλλη μία, 8. Ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, υπέρ, κατά, αποχή. Υπέρ. Μία υπέρ, 18 κατά, μία αποχή. Μισό λεπτάκι. Ναι, 2 αποχή είναι. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Δύο Φύλων. Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Επιτροπή Απασχόληση και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η Επιτροπή, συγγνώμη λίγο, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Δύο Φύλων, είναι τα κορίτσια που έφυγαν, τα δύο. Έφυγαν 2 κορίτσια. Ωραία. Λοιπόν,
Δυστυχώς το ψήφισμα δεν περνάει με 58 υπέρ, 68 κατά και 15 αποχή. Παρ' όλα αυτά, συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Παρακαλώ. Όχι, ψηφίζουν οι υπόλοιπες. Εσείς εννοείται από τη στιγμή που το προτείνετε, είστε υπέρ, έτσι. Ωραία. Σύμφωνα με, συγγνώμη λίγο αν μου επιτρέπετε, σύμφωνα με την διαβούλευση που κάναμε εδώ στην Επιτροπή και οι υπόλοιποι πρόεδροι εισηγήθηκαν ότι θα έπρεπε να εκφέρει άποψη επί του ψηφίσματός της και η ίδια Επιτροπή. Οπότε αναμένουμε την απάντησή σας. 21 υπέρ, 0 κατά, 0 αποχές, 1 ακούσεις. Καλός συγχρονισμός, σίγουρα περνάει ο συγχρονισμός. Συνακόλουθα αυτό έχει ανατροπή του αποτελέσματος. Έχουμε 79 υπέρ, 68 κατά και 15 λεπτό.